Την αντίδραση του Μέρα 25 Κέρκυρας προκάλεσε η επιστολή της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Μερόπηδρέου προς την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με την οποία ζητά την απομάκρυνση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κέρκυρας Χρήστου Άνθη. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο εκπαιδευτικός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Μέρα 25 Λευτέρης Ατσοπάδης, στην επιστολή αυτή κάνει λόγο για πληροφορίες που διέρεσε ο προϊστάμενος σχετικά με ερώτηση που κατέθεσε το κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι με έκπληξη είδαμε την επιστολή της Δημάρχου Κέρκυρας προς την Υπουργό Παιδείας, με την οποία απαιτεί την απομάκρυνση ενός υπηρεσιακού παράγοντα. Και δεν θα σταθώ στο γεγονός καθ' αυτό, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι υπάρχει στη σχέση μεταξύ του προϊσταμένου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και της Δημάρχου Κέρκυρας και του Δήμου γενικότερα. Θα σταθώ όμως στην εμπλοκή του Μέρα 25. Μέσα στην επιστολή ο Δημαρχός αναφέρει ότι ο κ. Άνθης έχει δώσει στοιχεία στο Μέρα 25 προκειμένου να γίνει ερώτηση στη Βουλή. Κάτι το οποίο είναι ψευδές, διότι η ερώτηση που έκανε η Μαρία Πατζίδη για τα θέματα του 6ου νηπιαγωγείου και του 8ου νηπιαγωγείου έγινε το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχαμε καμία επαφή με τον κύριο Άνθη. Αλλά και να είχαμε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό. Δεν είχαμε όμως επαφή. Άλλη Λευτέρη Σαζοπάρδης αναφέρει πως η Δήμαρχος Κέρκυρας με την πρωτοφανή της απέτηση από την Υπουργό Παιδείας να απομπέμψει υπηρεσιακό παράγοντα γιατί δεν σημειοφόρθη προς τις αποδείξεις μας μεταφέρει σε εποχές που οι νεότεροι δεν γνώρισαν. Έχουν όμως πάρει μια δυνατή γεύση τον τελευταίο καιρό. Ξεκαθάρισε δε ότι η ευθύνη της συντήρησης των σχολικών κτηρίων ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο και δεν μπορεί να πολιτεύεται με την λογική κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χάλι. Πληροφόρηση που έχουμε δεν χρειάζεται να είναι από κανένα υπηρεσιακό παράγοντα. Έχουμε δική μας πληροφόρηση, διότι τα ζούμε τα προβλήματα. Αλλά πέρα από το να κυνηγάμε μάγισσες, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, όπως γράφουμε και στο δελτίο τύπου μας, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο σύλλογος των εκπαιδευτικών και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν βάζουν πάνω από τίποτα, δεν βάζουν την κομματική, το success story της κυβέρνησης ότι όλα πάνε καλά πάνω από την υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Είναι λάθος αυτή η πρακτική. Δεν πάνε όλα καλά. Τα σχολικά κτίρια στην Κέρκυρα και ιδιαίτερα στην πόλη της Κέρκυρας είναι σε δραματική κατάσταση. Μην αναφέρουμε πάλι τα ίδια δεδομένα. Υπάρχουν σχολεία που ήταν παλιά μοναστήρια, όπως είναι το 5ο Δημοτικό, σχολεία που έχουν πολλά προβλήματα κτηριακά. Μην ξεχνάμε ότι το 6ο Δημοτικό είναι το τελευταίο σχολείο που παραδόθηκε το 1992, εκεί που πέσανε οι σοβάδες, παραλίγο στο κεφάλι των παιδιών, ευτυχώς δεν ήταν τα παιδιά μέσα. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Ούτε να τρομάζουμε στην ιδέα ότι θα γίνει γνωστό αυτό το πράγμα. Εκτός και έχουμε τη φωλιά μας λερωμένη. Δηλαδή εκτός ότι κάνουμε καλά τη φωλιά μας. Και μην ξεχνάτε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων είναι οι Δήμοι.